Δεκέμβριος. Είναι ο μήνας που οι καταναλωτές βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για την αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων. Τι ποσό θα ξοδέψετε? Βασικά για τα εγγόνια μας. Ένα χιλιάρικο. Τα Χριστούγεννα έτσι είναι, για δώρα. Πολλά. Όσο πιο οικονομικά μπορούμε, θα κάνουμε τα δώρα μας με αγάπη. Θα βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Όσο πάει. Δεν θέλει ένα αυτοκίνητο ή ένα μποντούντο μασκαραλικού τώρα. Ένα πιάει τηλέφωνο και δεν θέλει iPhone τώρα. Είναι και κάποιοι που δεν έχουν ακόμη υπολογίσει το κόστος των χριστουγεννιάτικων δώρων. Κομμάτι υπολογίσα τούτο. Φοβάσαι να το υπολογίσεις? Ναι, λίγο. Πόσα θα ξοδέψετε για τα χριστουγεννιάτικα? Αυτά δεν λέγονται, άσε. Κάποιοι αναμένουν τον χριστουγεννιάτικο μποναμά. Αν έρθει ο 13ος μπορεί να πιάσουμε κάτι, κάποιο τάπλετ. Ο κόσμος πρέπει να κρατάει για να ξοδεύει. Περιμένουν τον 13ο, ελπίζουμε ότι κοντά στις γιορτές να έχουμε καλή δουλειά. Κάποιοι άλλοι μετρούν αντίστροφα για την ημέρα των Χριστουγέννων και προετοιμάζονται για το γιορτινό τραπέζι. Γαλοπούλα, ψητό, γκουραπιέδες, μελομακάρονα. Αυτό κλασικό. Αν και ο μήνας Δεκέμβριος για πολλούς είναι δαπανηρός, κάποιοι το σκέφτονται αλλιώς. Γιορτή ζεστασιά, ας πούμε, σπίτι, οικογένεια. Αγάπη, ελπίδα.